Κεφάλαιο τρίτο. Η εξέλιξη της ζωής. Επτά τέσσερα. Η εμφάνιση της συνείδησης. Η εξέλιξη της ζωής αρχίζει με μεταβολές που είναι σε αντίθεση με τη συνείδηση του συντηρητή, διότι αυτές είναι προγενέστερες από το πλάσιμο των μορφών. Το κύμα της θείας ζωής κατέρχεται στα υλικά στρώματα, τα όλο ένα και πιο πυκνά, συγκεντρώνει την ύλη τους σε μορφές διακριτές και αφού διασχίσει όλα τα πεδία, το ένα κατόπιν του άλλου, φθάνει στο τέλος στη δόμηση των ορυκτών μορφών. Στις μορφές αυτές η ζωή βρίσκεται σε περιορισμό και η συνείδησή της σε κατάσταση πολλώσεως. Η διαδικασία της εισχώρησης της ζωής μέσα στην ύλη είναι το κατιόν τόξο της δημιουργίας. Από εκεί η ζωή θα αρχίσει την άνοδό της με την σταδιακή εξελικτική ανάπτυξη των δυνάμεών της, ανιών τόξο. Από αυτό το σημείο αρχίζει την έρευνα η επιστήμη, ενώ αγνοείται ή αποσιωπάται η προκαταρκτική εργασία της εξέλιξης. Στα πρώτα ανωδικά εξελικτικά στάδια, η θεία ζωή και η θεία συνείδηση αναπτύσσουν μέσα από την ενσπέρματη ζωή του ορυκτού την ικανότητα της αποκριτικότητας. Η ζωή έγκλειστη μέσα στην πέτρα έχει περιορισμένη δυνατότητα αποκριτικότητας λόγω της σπερματικής καταστάσεώς της και της τραχύτητας του φορέα που την περικλείει. Όμως η ζωή του συντηρητή τροφοδοτεί το σπέρμα και το διεγείρει με εξωτερικές κρούσεις, μαλάσσοντας όλο και περισσότερο την τραχύτητα της ύλης και προετοιμάζοντας την εξέλιξη. 7.5. Η έγκλειστη στην πέτρα ζωή. Η δράση της ζωής συνοψίζεται ως εξής. Η ζωή δέχεται τους εξωτερικούς κραδασμούς που της μεταβιβάζει η ύλη της μορφής και αποκρίνεται με κραδασμούς που εκπέμπει προς τα έξω. Τρομακτικές κρούσεις στα πρώτα δημιουργικά στάδια, στις περιόδους που η γη δεν στέγαζε ακόμη την ανθρωπότητα. Γιγαντιές οι δράσεις της φύσης στις ορυκτές μορφές. Σεισμοί, εκρήξεις, θράψεις υλικών, διάλυση και αναδόμηση σε μια τρομακτική γιγαντιαία κλίμακα. Η έγκλειστη μέσα στην πέτρα ζωή πάλεται με περισσότερη ένταση όσο εντείνονται οι εξωτερικές κρούσεις. Η ζωή κάνει την ύλη πιο εύπλαστη και πιο ικανή στην ανταπόκριση. Όπου υπάρχει ζωή, υπάρχει και συνείδηση, δηλαδή ικανότητα αποκριτικότητας που αναπτύσσεται διεγειρώμενη από την περιβάλλουσα ζωή του συντηρητή. Ο συντηρητής κατοικεί μέσα σε όλα, περιβάλλει και διαπερνά τα πάντα. Η θρεπτική του θερμότητα δίνει στην σπορά της ζωής αύξηση και έκταση και την κάνει ικανή να γίνει ένα ανεξάρτητο κέντρο ζωής. 7.6. Η εμφάνιση των φυτών. Η συνεχής ανταλλαγή κρούσεων και η επικοινωνία μεταξύ ζωής και ύλης έχει ως αποτέλεσμα να αρχίσει να αναφαίνεται το φυτικό βασίλειο σε στοιχειώδεις μορφές. Δεν υπάρχει ακριβής διαχωριστική γραμμή στη μετάβαση από το ορυκτό στο φυτικό βασίλειο. Γενικότερα, τα διαχωριστικά σημεία είναι ένα φαινόμενο σε όλες τις φυσικές μεταβάσεις καταστάσεων. Η επιστήμη δέχεται την ύπαρξη μιας ενδιάμεσης μεικτής τάξης που περικλείει ταυτόχρονα τα χαρακτηριστικά και των δύο καταστάσεων. Αυτό ισχύει και για τα βασίλεια της ζωής, ορυκτό προς φυτικό, προς ζωικό, προς ανθρώπινο. Ο σκληρός κρύσταλλος του ορυκτού βασιλείου γίνεται εύπλαστος κρυσταλλοειδής, εισέρχεται στο φυτικό βασίλειο με τη μορφή του ορυκτού, έχοντας την ευληγησία του φυτού. Τώρα δέχεται άνετα τις επιδράσεις της εσωτερικής ζωής. Η ανωδική πορεία της εξελίξεως δίνει στη ζωή τη δυνατότητα να εκδηλώσει τις πρώτες αρχές και τα πρώτα χαρακτηριστικά μιας νέας ικανότητας που ονομάζεται συνείδηση. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι οι αισθήσεις, ευχαρίστηση ή πόνος, ικανότητα αποκρίσεως στην εντύπωση που φτάνει από έξω, η οποία γίνεται μια ορισμένη διάθεση της εσωτερικής ζωής. 7.7. Η εμφάνιση της αίσθησης, τα ζώα. Η εξέλιξη συνεχίζεται με την εμφάνιση της αίσθησης, ευχαρίστησης ή πόνου στις διακριτές εσωτερικές εκδηλώσεις που αποκρίνεται η ζωή στις αρμονικές ή δυσαρμονικές εντυπώσεις που φθάνουν από το περιβάλλον. Έχουμε την ανάπτυξη της ικανότητας ερεθιστικότητας. Η εξέλιξη επιταχύνεται και αρχίζει να κάνει την εμφάνισή του το ζωικό βασίλειο. Η ερεθιστικότητα ως χαρακτηριστικό του ζωικού βασιλείου αναπτύσσεται περισσότερο. Οι ζωικές μορφές εξελίσσονται κάτω από την πίεση της ζωής με αυξανόμενη πλαστικότητα και ικανότητα για αίσθηση ώστε να προετοιμαστεί η εκδήλωση του επόμενου σταδίου, η δόμηση της ανθρώπινης μορφής.
7-8. Η εμφάνιση του ανθρώπου. Από τη φύση του και από ορισμένα θεμελιακά χαρακτηριστικά, το φυσικό σώμα μέσα στο οποίο κατοικεί το ανθρώπινο εγώ είναι όμοιο με το σώμα του ζώου που το είχε δομήσει η ζωή πριν την εμφάνιση του ανθρώπου. Στις Ιουδαϊκές γραφές αναφέρεται «Ο αιώνιος Θεός έπλασε τον άνθρωπο από τη σκόνη της γης». Ο συμβολισμός δηλώνει ότι χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια γήινα υλικά που συνέθεσαν τις κατώτερες μορφές ζωής για τη δόμηση του φυσικού φορέα που προορίζεται να δεχθεί το νέο κύμα της Θείας Ζωής και να υπηρετήσει το ανθρώπινο εγώ ή το ανθρώπινο πνεύμα. Στον αποκρυφισμό, το τρίτο κύμα ζωής πηγάζει από την πρώτη όψη του δημιουργού, το υπέρτατο «Ον». Από αυτόν πηγάζει η τρίτη εκπόρευση, το τρίτο κύμα ζωής που θα τερματίσει την εξέλιξη. Το υπέρτατο «Ον» προσφέρει την απαραίτητη υψηλή καθοδήγησή του, μεγάλος διδάσκαλος, ώστε να επιταχυνθεί η υπέρτατη τελική εξελικτική φάση.